Μόλις έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου, του έκτακτου πολιτικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού και έχουν πάρθει οι αποφάσεις σε σχέση με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογικών αναμετρήσεων και του Πανκυπρίου Συνεδρίου. Εκλογή μόνο για πρόεδρο της παράταξης. Στην βάση του άρθρου 17.4 θα γίνει στις 11 Μαρτίου. Το Πανκύπριο Συνέδριο, που θα γίνει και ο απολογισμός της πενταετίας, θα γίνει το Σάββατο 6 Μαΐου. Και η Πανκύπρια Εκλογική Συνέλευση για όλη την υπόλοιπη ηγεσία πλην του Προέδρου, δηλαδή για την θέση του αναπληρωτή Προέδρου, την θέση των τριών αντιπροέδρων και τα 25 αιρετά μέλη του πολιτικού γραφείου, θα γίνει την επομένη, δηλαδή την Κυριακή 7 Μαΐου. Αυτές είναι οι τελικές αποφάσεις. Οι υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου θα κατατεθούν την άλλη Τρίτη, 21 του Φλεβάρη, θα κατατεθούν για προέλεγχο, γιατί χρειάζονται και 100 υπογραφές από μέλη της παράταξης. Με ένα ελάχιστο 10 μελών από κάθε επαρχία θα κατατεθούν λοιπόν για προέγκριση την προηγούμενη, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, 20 του Φλεβάρη. Κύριε Δημητρίου, θα είστε υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του κόμματος? Εσάβριον τα σπουδαία. Πόσοι θα ψηφίσουν και θα διαφοροποιηθεί ο εκλογικός κατάλογος? Ο εκλογικός κατάλογος δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Υπάρχει βασικό άρθρο στο καταστατικό που μιλά πως ο κατάλογος κλείνει 90 μέρες πριν την διεξαγωγή της οποιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης. Ως εκ τούτου, τα μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν είναι όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα, μιλώ για την θέση του Προέδρου, μέχρι τις 10 του Δεκέμβρη. Και αντίστοιχα, για τις υπόλοιπες θέσεις της ηγεσίας και για τις 25 μέλη του πολιτικού γραφείου, τρεις μήνες πριν, 90 μέρες πριν τις 7 Μαΐου, περίπου 7 του Φλεβάρη, άρα έχουν κλείσει οι εκλογικοί κατάλογοι. Κύριε Δημητρίου.